Ο Χριστός γίνεται ο ελευθερωτής των ψυχών και οι Έλληνες είναι από τους πρώτους ανθρώπους της γης που σπέβδουν να εγκολπωθούν την αλήθεια που είναι πρόσωπο και όχι ιδέα και ιδεολογία. Οι Έλληνες πρώτοι από όλους τους λαούς είχαν τις πνευματικές προϋποθέσεις για να ταυτίσουν τη ζωή τους με τον σαρκοθέντα Θεόν, τον Δημιουργό ορατών δε πάντων και αοράτων. Ο σαρκωθής Θεός, ίσον της Αγίας Τριάδος, είναι αυτός, προσέξτε, που έχει πάσαν εξουσίαν εν ουρανό και επί γης, την οποία φιλανθρώπος διαβιβάζει στην Εκκλησία Του, ώστε να ρυθμίζονται θεοπρεπώς και να αντιμετωπίζονται εν δικαιοσύνη τα εν το λαό του συμβαίνοντα. Έτσι η νέα ζωή, η ζωή του Χριστού δια της Εκκλησίας Του, είναι το μοναδικό καινούριο υπό τον ήλιον, νέο ήθος ανθρώπων, γιατί ανέτειλε η προοπτική όχι μόνο μιας πρόσκαιρης ευτυχισμένης ζωής, αλλά επαγγελία ζωής αιωνίου. Τώρα πια το κάθε τι δεν αντιμετωπίζεται με γνώμονα την ημερομηνία λήξεως της επιγείου ζωής του κάθε ανθρώπου, αλλά με γνώμονα το ότι η παρούσα ζωή είναι το αποκλειστικό κριτήριο για την αιώνια ζωή του ανθρώπου. Οι χριστιανοί πια προπάτορές μας Έλληνες ζουν ακόμη περισσότερο από πριν την ταύτιση της πνευματικής με την καθημερινή του ζωή. Γι' αυτό δεν αρκούνται στο να είναι ενωμένοι με τους ποιμένες τους μόνο ως προς τη διδαχή του Λόγου και τη Θεία Ευχαριστία, αλλά νιώθουν ανάγκη τους να είναι ενωμένοι και με τους εν Χριστώ αδελφούς τους και να έχουν άπαντα κοινά. Θέτουν μπροστά στα πόδια των Αποστόλων τα περιουσιακά του στοιχεία χωρίς αυτοί να τους το ζητήσουν, γιατί θεωρούν αδιανόητο να εμπιστεύονται στους ποιμένες τους την ψυχή τους που είναι η αιώνια ζωή τους και να μην τους εμπιστεύονται τα πρόσκαιρα και υλικά αποκτήματά τους. Οι Άγιοι Απόστολοι βεβαίως δεν κράτησαν για πολύ αυτήν την αρμοδιότητα, την αρμοδιότητα της διευθετήσεως των καθημερινών βιωτικών πραγμάτων, διότι έκριναν ότι δεν είναι καλό να δαπανώνται σε βιωτικές τακτοποιήσεις εις βάρος του μεγάλου πνευματικού του έργου. Γι' αυτό την αρμοδιότητα αυτή την διεβίβασαν σε άνδρες πλήρης Πνεύματος Αγίου, τους οποίους εξέλεξαν οι πιστοί. Είναι άξια υπογραμμίσεως η διατύπωση των Αγίων Αποστόλων, με την οποία γίνεται σαφές ότι η πηγαία εξουσία ανήκει στο Χριστό και στην Εκκλησία Του και ότι η παραχώρηση της διακονίας των βιωτικών σε πιστούς λαϊκούς δεν συνεπάγεται απεμπόληση της εξουσίας από τους ποιμένες, αλλά απλώς παραχώρησή της. Εκλέξαστε ουν άνδρας με μαρτυρημένους επτά, ους ημείς, δηλαδή οι Απόστολοι, καταστήσομεν επί της χρίας ταύτης. Ακόμη και ο αριθμός των διακόνων του έργου προσδιορίζεται από τους Αγίους Αποστόλους, αλλά και η ευλογία και η εγκατάστασή τους γίνεται από τους Αγίους Αποστόλους. Στις πράξεις των Αγίων Αποστόλων έχουμε τις πρώτες εκλογές μεταξύ των πιστών, όχι για την ανάδειξη κληρικών, αλλά λαϊκών, για τις βιωτικές ανάγκες της χριστιανικής κοινότητος, ασχέτως αν αυτή η αρχική τους διακονία εξελίχθηκε αργότερα για κάποιους από αυτούς και σε ιερατικό λειτουργήμα.
Οι χριστιανοί πλέον ζουν στην πληρότητα της Εκκλησίας. Ζουν βέβαια και στον κόσμο που τον κυβερνούσαν δυνάστες, καταχραστές της εξουσίας του Θεού. Δεν τους ανατρέπουν, αλλά και δεν τους εγκρίνουν. Δεν τους ανατρέπουν γιατί ήσαν τότε οι ειδωλολάτρες πλειοψηφία και οι χριστιανοί ποτέ δεν αντιθρούν εις βάρος μιας ήδη εγκατεστημένης σε ένα τόπο και με τις δικές της συνήθειες διαβιούσης πλειοψηφίας ανθρώπων, αλλά αντιδρούν μόνο όταν ως χριστιανοί είναι πλειοψηφία στον τόπο τους, όπως εμείς στην Ελλάδα, και η μειοψηφία προσπαθεί δια της βίας να τους επιβληθεί και να ανατρέψει την πίστη και τις παραδόσεις τους. Δεν τους ανατρέπουν λοιπόν, αλλά και δεν τους εγκρίνουν και κυρίως δεν τους ψηφίζουν. Δεν κινούνται εναντίον των τυράννων, γιατί γνωρίζουν ότι η ζωή του Θεού θα κυριαρχήσει στον κόσμο όχι με τη βία, αλλά με τον πόθο και την προσμονή των ανθρώπων. Γνωρίζουν ότι ο λαός του Θεού είναι αψευδής. Ο λόγος του Θεού είναι αψευδής και η ότα εν, η μία κεραία από του νόμου του, δεν θα μείνει απραγματοποιητή. Γνωρίζουν ότι όσο και να ξεσηκωθούν οι άνεμοι του κακού, το Ευαγγέλιον κηρυχθήσεται πάση τη κτήση. Οι χριστιανοί ζουν στην Εκκλησία που της εδόθη άνωθεν πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Η διατύπωση του Χριστού πάσα εξουσία και επί γης είναι τόσο απόλυτη ώστε δεν αφήνει περιθώρια να νομίσει κανείς ότι έχει από κάπου αλλού κάποια άλλη εξουσία παρεκτός αν του παραχωρηθεί από τον έχοντα αυτήν την εξουσία, από την Εκκλησία του. Ο Χριστός μίλησε και ακόμη πιο απόλυτα και συγκεκριμένα προς τους μαθητάς του και προς τους διαδόχους τους. «Ο ακούων ημών εμού ακούει και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί, ο δε εμέ αθετών αθετεί τον αποστήλαντά με». Ο Χριστός δηλαδή ταυτίζει τον εαυτό του με την Εκκλησία του, ώστε κανείς, μα κανείς, να μην έχει πρόφαση να διδάξει αντίθετα τους ανθρώπους. Αυτή η ταύτιση του Χριστού με την Εκκλησία του είναι που αφαιρεί από οποιονδήποτε άλλον οποιασδήποτε μορφής εξουσία. Την ευαγγελική αλήθεια ότι πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης ανήκει στο Χριστό και δι' αυτού στην Εκκλησία του συνειδητοποιεί ο Μέγας Βασιλεύς και εις Απόστολος Άγιος Κωνσταντίνος ευθύς μετά την κατήχησή του στο χριστιανισμό, αρχικά από την μητέρα του Αγία Ελένη και εν συνεχεία από τον πνευματικό του τον Άγιο Σίλβεστρο. Συνειδητοποιεί ότι η όντως εξουσία δεν μπορεί να ανήκει σε κτίσματα, σε ανθρώπους κτιστούς, αλλά ανήκει μόνο σε εκείνον του οποίου η θεία και άκτιστη υπόστασή του είναι επέγκυνα της ανθρωπίνης ουσίας, δηλαδή πέρα από την ανθρώπινη φύση, και ότι κατά συνέπεια η ασκουμένη επί της γης εξουσία είναι παραχώρηση της ουρανίου πηγαίας εξουσίας. Ο Μέγας Κωνσταντίνος αντιλαμβάνεται ότι για να γίνει χριστιανός, και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουν οι άρχοντές μας που λένε ότι είναι χριστιανοί, όσοι το λένε,
Για να γίνει χριστιανός άρχον πρέπει να αποδυναμωθεί εκουσίως από τις εξουσίες που τον είχε εξοπλίσει η ειδωλολατρία. Και σήμερα η νέο ειδωλολατρία σφετεριζωμένη την εξουσία του Θεού. Σημειωτέων ότι ο αυτοκράτορ τότε ήταν όχι μόνο υπέρτατος θρησκευτικός και πολιτικός ηχέτης, αλλά Θεός επί της γης. Είχε εξουσία ζωής και θανάτου στους υπηκόους του. Ο αυτοκράτορ Κωνσταντίνος ως χριστιανός πλέον, έστω και αν δεν έχει ακόμη βαπτιστεί, γιατί θέλει να δεχθεί το Άγιο Βάπτισμα στο τέλος των βιωτικών μεριμνών και υποχρεώσεων του, αφού για αυτόν, όπως και για κάθε συνειδητό χριστιανό, το Άγιο Βάπτισμα είναι η σπουδαιότερη υπόθεση της ζωής του, και ενώνεται, ταπεινώνεται μπροστά στο Θεό, νιώθοντας βαθιά τη Θεία Προέλευση και πηγή της εξουσίας, και συρρυκνώνει τη δικαιοδοσία του μόνο στις βιωτικές τακτοποιήσεις της ζωής των ανθρώπων. Ομολογεί ότι είναι επίσκοπος των εκτός της Εκκλησίας και αναγνωρίζει στους επισκόπους την εξουσία των εντός της Εκκλησίας. Διαχωρίζει τα διακονήματα σε ιερατικά και κοσμικά και απαγορεύει στον εαυτό του οποιαδήποτε παρέμβαση στη λατρεία, στη διδασκαλία, στη διοίκηση της Εκκλησίας και στην παιδεία του λαού. Αναγνωρίζει στην Εκκλησία όχι μόνο το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση να τον διδάσκει, γνωρίζοντας ότι ο χριστιανός είτε άρχον είτε αρχόμενος είναι παιδί των πνευματικών πατέρων της Εκκλησίας, είναι μαθητής της Εκκλησίας και όχι αφεντικό και διδάσκαλος. Αποτέλεσμα της μαθητείας του αυτής είναι η αλλαγή της νομοθεσίας με γνώμονα το Ιερό Ευαγγέλιο και τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Έτσι το Ευαγγέλιο του Χριστού γίνεται νομοθεσία της αυτοκρατορίας, δικαστικό ήθος, περιεχόμενο της παιδείας, καθημερινή ζωή των πολιτών. Ταυτίζεται η πίστη με την καθημερινή ζωή. Να γιατί τίποτα δεν πάει σήμερα καλά. Δεν υπολογίζει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι της αυτοκρατορίας είναι ακόμη ειδωλολάτρες. Γνωρίζει ότι ο άρχον πρέπει να κάνει φανερό στους υπηκόους του το προσωπικό του πιστεύω και να άρχει με βάση αυτό, γιατί έχει πνευματική ευθύνη για το ήθος που διδάσκει το λαό, αλλά συγχρόνως δεν διώκει ούτε αδικεί τους ειδωλολάτρες. Τους αφήνει να κινηθούν ελεύθερα στα πλαίσια της ανεξιθρησκείας που με διαχρονική, δηλαδή απόλυτη δικαιοσύνη καθόρισε. Οι ειδωλολάτρες βέβαια πολύ σύντομα αντελήφθησαν ότι δεν έχουν να χάσουν από τη χριστιανική συμπεριφορά, γιατί η χριστιανική συμπεριφορά και το χριστιανικό ήθος δεν περιμένουν τον εισαγγελέα για να κρίνει την παρανομία, αφού στο χριστιανό λειτουργεί πριν από κάθε τι η συνείδησή του που την ελέγχει αδιάκοπα ο παντεπόπτης Θεός. Οι ειδωλολάτρες έβλεπαν καθαρά το πόσο διαφέρει το ήθος των χριστιανών και διαπίστωναν ότι μπορούσαν να λένε πολλά εις βάρος της χριστιανικής πίστεως, αλλά δεν μπορούσαν να διαψεύσουν κάτι χειροπιαστό και αυταπόδεικτο, το ουράνιο ήθος των τότε χριστιανών. Είπαν και έγραψαν κάποιοι ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος κινήθηκε από πολιτική σκοπιμότητα και ασπάστηκε το χριστιανισμό.